Μάρα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών εδώ και μήνες παρακολουθούσε τουλάχιστον 4 ημάμιδες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και μάλιστα κάνουν πύρινα κηρύγματα κατά των απίστων. Όπως αποκαλύπτει λοιπόν σήμερα το ΣΤΑΡ, τουλάχιστον 2 από αυτούς έχουν συλληφθεί μετά από στοχευμένο έλεγχο της αστυνομίας σε καταστήματα που διατηρούν στην Αθήνα, όπου διαπιστώθηκαν υγειονομικές παραβάσεις. Ο ένας από αυτούς μάλιστα έμεινε στο Νέο Κόσμο και φέρεται να είναι, οι ρίζες του είναι από το Σουδάν και την Αίγυπτο, και φέρεται να είναι φανατικός Ισλαμιστής και υποστηρικτής της Μπόκο Χαράμ, της τρομοκρατικής Ισλαμιστικής οργάνωσης που κινείται στην Αφρική. Το ανησυχητικό, Μάρα, είναι ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών διαπίστωσε ότι τις τελευταίες μέρες τουλάχιστον 10 ημάμιδες από τους 200 που υπάρχουν στη χώρα μας κινούνται στις περιοχές όπου συνοστίζονται οι μετανάστες, οι οικονομικοί μετανάστες και οι πρόσφυγες, κυρίως στην πλατεία Βικτωρίας, και φαίνεται ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν πυρήνες Ισλαμιστών.